Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι πως είχαμε στην ατζέντα αρχές της εβδομάδας ένα διαφορετικό θέμα. Είχαμε ετοιμάσει και την παρουσίαση, είχαμε ετοιμάσει και τα σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο, οι εξελίξεις και η επικαιρότητα μας πρόλαβαν και μπήκαμε σε μια διαδικασία στις τελευταίες 24 ώρες να αλλάξουμε τη θεματική μας. Μια θεματική η οποία διαμορφώθηκε πλέον στη συζήτηση με τον Νίκο και αφορά την παιδική κακοποίηση και κάποια σημάδια τα οποία κρίνονται ανησυχητικά. Κρίνονται ανησυχητικά και είναι μια κατάσταση η οποία γενικότερα επαναλαμβάνεται, θα έλεγα. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο οκτάμινο του 2022 είχαμε περίπου 300 καταγγελίες παιδικής κακοποίησης ουσιαστικά από στην ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα λοιπόν φαίνεται ότι η σεξουαλική κακοποίηση είναι μια πλευρά της βίας, ναι, η οποία γενικότερα μαστίζει, θα έλεγα, τη σύγχρονη κοινωνία και όχι μόνο τη σύγχρονη κοινωνία, ούτως ή άλλως έρχεται από αρχαιότητα των χρόνων από εκεί και πέρα. Και αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει σοβαρές ψυχολογικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι ο θήτης ουσιαστικά κερδίζει την εμπιστοσύνη των ατόμων, πείθει τα άτομα, τα οποία δυσπιστούν ίσως αρχικά, από εκεί πέρα τα δωροδοκεί, τα ξεγελά και ίσως στο τελευταίο στάδιο μπαίνει στη διαδικασία να τα εκβιάσει με κάποιο τρόπο. Σίγουρα κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει πραγματικότητα την αποτρόπη αυτή η πράξη από εκεί και πέρα. Βέβαια, είναι τα σημάδια από τη μία, η διαχείριση από την πλευρά της οικογένειας και του σχολείου από την άλλη, όπου θα κάνουμε μία αναφορά, προτείνω να τα βάλουμε σε μία σειρά. Και αυτό που έχω να πω, βέβαια, και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και εμείς δημοσιογράφοι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στους χειρισμούς μας, στο μέτωπο της δημοσιοποίησης των όποιων στοιχείων και λεπτομεριών του ρεπορτάζ, αλλά και στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή την υπόθεση. Εννοείται, Νίκο, είναι πάντοτε μιλάμε με αφορμή ένα περιστατικό και από εκεί και πέρα πάντα χωρίς να μιλάμε για το περιστατικό, αυτό το έχουμε αρχίσει τουλάχιστον από αυτήν την εποχή. Και Νίκο, έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Έχουμε να κάνουμε με αυτές τις ψυχές και έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες οι οποίες είναι εξελίξει από εκεί και πέρα. Σαφέστατα, νομίζω ότι μακριά από εμάς τηλεδίκες δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία. Αλλά φέρετε, να σου πω κάτι, Νίκο, αλλά φέρετε από τη στιγμή που επειδή έχουμε να κάνουμε επαγγελματίες και αναφέρουμε στους αστυνομικούς και μετά κατ' επέκταση σε δεύτερη φάση στις δικαστικές αρχές, στις αγγελικές αρχές, έχουμε να κάνουμε επαγγελματίες με ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και για να προχωρήσουν σε κάποιες συλλήψεις, υποθέτω ότι θα έχουν και κάποια στοιχεία προκειμένου βέβαια να τρέξει αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Μια διαδικασία, μια υπόθεση που μας σοκάρει. Μια υπόθεση που σοκάρει το Πανελλήνιο, θα έλεγα. Που σοκάρει το Πανελλήνιο. Και η οποία έρχεται στη σειρά μια άλλη υπόθεση, η οποία έχει σοκάρει και συνεχίζει να σοκάρει το Πανελλήνιο. Θα σου έλεγα όμως ότι ούτως ή άλλως αυτή είναι η κορυφή του Παγόβουνου, δεδομένου ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε Πανελλήνιο επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο είμαστε λίγος πολύ, το 1 στα 4 μόνο περιστατικά φτάνει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή ένα ποσοστό 25%, και θα σου έλεγα ίσως και χαμηλότερο ποσοστό από το 25%. Φαίνεται ίσως μάλλον ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε. Βέβαια, στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει υπάρξει μια πρόοδος επάνω σε αυτό. Τα στόματα έχουν ανοίξει, μιλούν πολύ πιο εύκολα πλέον. Έχει απενοχοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ξέρεις, παλιότερα υπήρχε ανοχή ουσιαστικά σε όποιον έμπαινε στη διαδικασία του να μιλήσει, δεδομένου του ότι ο θήτης πάντα ήταν ένα άτομο της οικογένειας. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο χάλαγε όλο αυτό το καλά δομημένο, εντός εισαγωγικών καλά βεβαίως δομημένο, οικοδόμημα της οικογένειας ή της ευρύτερης οικογένειας ή την εικόνα την οποία είχαμε προς τα έξω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος σιγά σιγά έχει αρχίσει να σπάει, τα στόματα ανοίγουν και αυτό είναι μια κατάκτηση της εποχής. Μάλιστα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για τη λογική των αριθμών. Φαίνεται λοιπόν ότι 1 στους 4 δράστες είναι μέλος της οικογένειας. Όταν λες μέλος, τι εννοείς? Ότι είναι μέλος της οικογένειας. Ότι... Και του περίγυρου. Του περίγυρου, ουσιαστικά. Του περίγυρου, ναι. Ακριβώς. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα. Της οικογένειας, της στενής οικογένειας. Της στενής οικογένειας. Όχι απαραίτητα συγγενείς. Όχι απαραίτητα συγγενείς. Ο πατέρας ή η μητέρα, ουσιαστικά. Σε αυτή την περίπτωση. 1 στους 4 δράστες. Στο 80% ο θήτης γνωρίζει το θύμα. Άρα είναι μέρος της ευρύτερης οικογένειας το 80%, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή ο θήτης γνωρίζει το θύμα. Και στο 90% οι θήτες είναι άνδρες. Υπάρχει και ένα 10% γυναικεία κακοποίηση, όπου εκεί συνάδει συνήθως με καθυστέρηση, νοητική καθυστέρηση βεβαίως από εκεί πέρα, αλλά είναι, θα σου έλεγα, μια ελάχιστη μειοψηφία. Από εκεί και πέρα όμως το χαρακτηριστικό είναι ότι το 1 στα 30 παιδιά θα έχει εμπειρία βιασμού, σε πανελλήνιο επίπεδο είναι αυτό, σύμφωνα πάντα μεσοσταθμικά με διάφορες έρευνες οι οποίες υπάρχουν, έστω και αν είναι πολύ δύσκολα να μιλήσουμε για έρευνες, δεδομένου ότι ξέρεις, ακόμα και στις έρευνες τα στόματα δεν μιλούν, δεν ανοίγουν εύκολα. Άρα λοιπόν το 1 στα 30 παιδιά θα έχει εμπειρία βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Είναι νομίζω η λογική των αριθμών. Παράλογη κατάσταση βεβαίως, που βλέπουμε σαφέστατα το ότι δεν είναι ένα
έτσι, μια κατάσταση η οποία πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ακούμε καταστάσεις για αυτές τις οποίες ακούμε τελευταία όλο ένα και περισσότερο. Μάλιστα. Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ πιο συχνή, μάλλον, και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, λοιπόν, όπου μιλάμε για το προφίλ του γονέα θήτη, το οποίο στην πλειοψηφία, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι ο γονέας ο θήτης. Άρα λοιπόν είναι χαρακτηρολογικά πρώτον παιδόφιλος. Έχει μια δυσαρέσκεια δηλαδή για σχέσεις με ενήλικες. Το δεύτερο είναι ότι έχει υπάρξει θύμα. Χαρακτηριστικό. Το έχει υπάρξει θύμα είτε κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης. Φαίνεται εξής ότι στο 40%, 4 στους 10 δηλαδή, οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία, αργότερα λειτουργούν ως θήτες. Δηλαδή, γίνεται θήτης, ο θήτης γίνεται καινούριο θύμα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δημιουργείται μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται σιγά-σιγά. Ναι. Βεβαίως, δεν ισχύει μόνο το ότι, ότι πρέπει να υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση. Ακόμα και σε σωματική κακοποίηση, ακόμα και σε παραμέληση, φαίνεται ότι έχει υπάρξει θύμα. Δηλαδή, και αυτό στην παιδική του ηλικία ο θήτης. Παρουσιάζει ψυχική νόσο ή καθυστέρηση. Βέβαια, το καθυστέρηση, η νοητική καθυστέρηση υπάρχει στις γυναίκες κυρίως, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι η συντριπτική μειοψηφία από εκεί και πέρα. Και υπάρχει ψυχική νόσος, όχι σε πολλές περιπτώσεις, σε λίγες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα όμως ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε είναι πάντα ότι είναι πιθανός χρήστης του αλκοόλ ή και ουσιών, θα έλεγα, αλλά πιθανά του αλκοόλ είναι πιο συχνά. Δηλαδή, το αλκοόλ, δεδομένου ότι το αλκοόλ ουσιαστικά αίρει τις αναστολές, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ο χρήστης μπορεί να κάνει την αποτρόπαια πράξη του. Μάλιστα. Προχωράμε στις οικογένειες υψηλού κινδύνου. Ποιες είναι οι οικογένειες υψηλού κινδύνου? Αυτές οι οικογένειες οι οποίες έχουν δυνητικά, μπορούν να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα, είναι μονογονεϊκές οικογένειες, ξέρεις. Αυστηρές οικογένειες ή οικογένειες γενικότερα οι οποίες έχουν φτωχές σχέσεις μεταξύ τους. Άρα λοιπόν όλη αυτή η επίπλαστη πολλές φορές αυστηρότητα δεν βοηθάει καθόλου μα καθόλου. Αντιθέτως η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν η αυστηρότητα δεν βοηθάει καθόλου. Παρουσία θετού πατέρα. Ξέρεις, εδώ παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι αφού υπάρχει ένας θετός πατέρας ο οποίος φροντίζει το παιδί, μάλλον αυτός ο θετός πατέρας δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να το κακοποιήσει. Αυτό φαίνεται ότι τελευταία έχει αλλάξει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις θετού πατέρα ο οποίος έχει προβεί στην αποτρόπια πράξη της κακοποίησης. Από εκεί και πέρα η απουσία της μητέρας η οποία υπάρχει για εργασία, για ασθένεια για παράδειγμα ή η ανικανότητα που μπορεί να υπάρχει η μητέρα. Επόμενος πίνακας. Παρουσία σεξουαλικά παρεκκλίνοντος ατόμου, δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει σεξουαλική παρέκκληση και έχει εκδηλώσει σεξουαλική παρέκκληση από εκεί και πέρα. Συγκρούσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια από εκεί και πέρα και οι οποίες σημαίνουν πολλές φορές διακοπή της ετεροσεξουαλικής σχέσης μεταξύ του ζευγαριού. Δηλαδή δεν έχει σχέση ετεροσεξουαλική το ζευγάρι και από εκεί και πέρα κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κακοποιήσει το παιδί της οικογένειας. Κατάχρηση αλκοόλ ή και ουσιών, όπως λέγαμε προηγουμένως, και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό, ιστορικό κακοποίηση στους γονείς, οποιαδήποτε μορφής κακοποίηση, από την απλή παραμέληση μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση, όπως λέγαμε προηγουμένως. Επόμενος πίνακας είναι σημάδια ότι ένα παιδί κακοποιείται. Το πρώτο είναι η ασυνήθιστη σεξουαλική δραστηριότητα την οποία μπορεί να έχει. Γενικότερα ασυνήθιστη ανάλογα με την ηλικία του, ξέρεις. Δηλαδή, παίζει παιχνίδια για παράδειγμα τα οποία με κάποιο τρόπο δεν τα γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ή επίσης παίζει με αντικείμενα που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα γνωρίζει. Ή με κάποιο τρόπο μιλάει για καταστάσεις τις οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τις γνώριζε. Άρα λοιπόν έχει μια ασυνήθιστη σεξουαλική δραστηριότητα ανάλογα με την ηλικία του. Ή για παράδειγμα μπαίνει στη διαδικασία να ανθοπευτεί ο ίδιος, ας πούμε, για παράδειγμα, ή η ίδια κάποια περίοδο. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει. Προβλήματα ύπνου. Το δεύτερο είναι προβλήματα ύπνου, για παράδειγμα. Προβλήματα ύπνου τα οποία μπορεί να έχει εφιάλτες από εκεί και πέρα κάποιο παιδί. Προσκόλλησε κάποιον ενήλικα, τον οποίον τελευταία τον έχει βρει, τελευταία έχει μπει στη ζωή του και αυτό οφείλει με κάποιο τρόπο να μας υποψιάσει. Μυστικοπάθεια για ένα παιδί το οποίο ήταν ανοιχτό μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Αλλαγές της διάθεσης, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, δηλαδή που μπορεί ένα παιδί το οποίο να ήταν χαρούμενο μέχρι πρότινος, τώρα να μην είναι και τόσο χαρούμενο. Παλινδρόμηση συμπεριφορών. Πολλές φορές έχει παρουσιαστεί παιδί το οποίο κακοποιείται σεξουαλικά να παλινδρομεί σε άλλες συμπεριφορές, δηλαδή ένα παιδί, για παράδειγμα, από εκεί που είχε αποκτήσει τον έλεγχο των σφιχτήρων, να αρχίσει η ενούρηση, η εγκόπρηση, ας πούμε, από εκεί πέρα. Φόβος τοποθεσιών ή ατόμου. Αρχίζει να φοβάται συγκεκριμένες τοποθεσίες ή αρχίζει να εκδηλώνει φόβο για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο στενό περιβάλλον, τα οποία μέχρι πρότινος δεν τα φοβόταν, για παράδειγμα. Φοβάμαι να πάω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Οφείλει και αυτό να μας προβληματίσει. Επόμενος πίνακας. Διατροφικές αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Στην αρχή συνήθως έχουμε απώλεια όρεξης, ενώ αντίθετα στη συνέχεια έχουμε βουλιμικές τάσεις. Γιατί προσπαθεί κάτω από μεγάλες ποσότητες φαγητού να παχύνει και με κάποιο τρόπο να κάνει να αρνηθεί τη σεξουαλικότητά του.
Νέοι φίλοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δίνουν χρήματα ή δώρα, αυτοτραυματισμός, αυτό ισχύει συνήθως στις εφηβικές ηλικίες, ναι. Σωματικές ενδείξεις τις οποίες βεβαίως μπορεί να έχουμε, δηλαδή ευαισθησία, πόνο, περιγεννητική περιοχή, αντίστοιχα μόλοπες τις οποίες μπορεί να έχει ένα παιδί. Και το τελευταίο το οποίο είναι φυγή από το σπίτι, για παράδειγμα, δηλαδή ένα παιδί το οποίο φεύγει από το σπίτι. Είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία οφείλουν να μας προβληματίσουν ότι πιθανά. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι επειδή θα καταγραφεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα καταγραφεί μια συμπεριφορά ή δύο συμπεριφορές. Απλά είναι κάποια στοιχεία τα οποία οφείλουν να μας προβληματίσουν. Ίσως πρέπει να μας προβληματίσουν. Ίσως πρέπει να μας προβληματίσουν, ακριβώς για να μην φοβίζουμε και τους τηλεθεατές. Επόμενος πίνακας, πότε μιλούν τα θύματα. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το πότε αρχίζουν και μιλούν τα θύματα, πότε ανοίγουν τα στόματα. Όταν υπάρχει παρόμοια εμπειρία, κάποια στιγμή αργότερα με αυτή τη κακοποίηση, δηλαδή για παράδειγμα, κάποια κοπέλα η οποία είχε κακοποιηθεί στην παιδική της ηλικία, βρίσκεται με έναν κακοποιητικό σύντροφο πολλά χρόνια αργότερα. Άρα λοιπόν σε εκείνη τη φάση ξυπνάει αυτό το οποίο είχε, βρίσκεται σε ένα ίδιο πλαίσιο, θα λέγαμε, αυτό το οποίο είχε ήδη υποστεί, και άρα λοιπόν μιλάει πολύ πιο εύκολα. Το δεύτερο είναι ο θάνατος του δράστη. Μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί ανακουφιστικά ο θάνατος του δράστη για τα άτομα τα οποία είχαν υποστεί κακοποίηση. Ανακουφίζεται. Εγκυμοσύνη, το κετός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή και το κετός και η τεκνοποιία, μάλλον φαίνεται ότι σεξουαλικά ολοκληρώνει τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε επαφή με ένα παιδί το οποίο τον θυμίζει ή την θυμίζει. Επαφή δηλαδή με παιδί στην ηλικία που είχε συμβεί η κακοποίηση για το συγκεκριμένο άτομο. Επόμενος πίνακας είναι η μετάβαση σε ένα πέρασμα σε ένα άλλο αναπτυξιακό στάδιο, σωστά. Μετάβαση σε κάποιο άλλο αναπτυξιακό στάδιο, δηλαδή για παράδειγμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, από την εφηβεία για παράδειγμα στην ενήλικη ζωή, εμεινόπαυση και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί σαν ένα σεισμός εντός εισαγωγικών που μπορεί να μας οδηγήσει στο να μιλήσουμε καλύτερα. Τερματισμός κάποιου εθισμού, για παράδειγμα, ο οποίος λειτουργούσε σαν κάλυψη, σαν κάλυμα, για παράδειγμα τζόγος, για παράδειγμα σεξ, εθισμός στο σεξ, αντίστοιχα εθισμός στο φαγητό από εκεί και πέρα. Όταν τερματίζω τον εθισμό, μπορώ φαίνεται να μιλήσω πολύ πιο εύκολα. Παρόμοια οπτικοακουστική ενημέρωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά τα οποία υπάρχουν κακοποίησεις, για κακοποίησεις. Άρα λοιπόν, όταν ακούσω κάτι, φαίνεται ότι δεν είμαι μόνος μου και αυτό είναι μια κατάκτηση, όπως λέγαμε προηγουμένως, της σύγχρονης εποχής. Είναι μια κατάκτηση που νομίζω ότι όλοι έχουν βάλει το χέρι τους, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα ενημέρωσης ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, παρόμοια οπτικοακουστική ενημέρωση που απενοχοποιεί μέσα μου αυτό το οποίο πέρασα και ανοίγει πολύ πιο εύκολα τα στόματα. Και ο τελευταίο, το αίσθημα ασφάλειας και δύναμης, πολύ πολύ βασικό, όταν αποκτήσω την ασφάλεια και τη δύναμη, ούτως ώστε να μπορέσω με κάποιο τρόπο να διαπραγματευτώ την τραυματική, την πολύ κακή, την ψυχοπιεστική εμπειρία την οποία είχα περάσει κάποιες μήνες, χρόνια, δεκαετίες νωρίτερα. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, ο ρόλος της οικογένειας. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας, τι μπορεί να κάνει η οικογένεια. Πάρα πολύ βασικό, το πρώτο είναι η επικοινωνία. Φαίνεται ότι όπου δεν υπάρχει επικοινωνία καλή στην οικογένεια, τότε οι παιδοβιαστές μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν, μάλλον αγαπούν περισσότερο τις μυστικοπαθείς, θα σου έλεγα, οικογένειες, να παρισφρήσουν μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Ναι. Επικοινωνία σημαίνει ακούμε τα παιδιά μας, γνωρίζουμε τι θέλουν να μας πούν τα παιδιά μας, δίνουμε δικαίωμα στο όχι, άρα λοιπόν ακόμα και από τα μικρά όχι, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν από μικρές ηλικίες, θα μας φέρουν σιγά σιγά και τα μεγάλα όχι, όπου κάποιος θα πει όχι σε μια σεξουαλική συνέβρεση που δεν θέλει να συνενέσει σε αυτή τη σεξουαλική συνέβρεση. Σέβομαι τα όρια, τα οποία προφανώς και πρέπει να υπάρχουν τα όρια ακόμα από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή, όρια μπορεί να είναι τα παιδιά να μην κυκλοφορούν γυμνά, για παράδειγμα, στο μπάνιο, να υπάρχουν κάποια όρια. Οι γονείς επίσης να μην κυκλοφορούν γυμνά. Προσέχω αυτούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά. Πάρα πολύ βασικό. Εξωσχολικές δραστηριότητες, ξέρεις. Προσέχω και είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 εντός εισαγωγικών, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε με το τι ποιους συμβαίνει. Μπορεί να έρθει σε επαφή. Ακριβώς, με ποιους μπορεί να έρθει σε επαφή. Και θα έλεγα ότι πού πήγαν τέλος πάντων εκείνη η περίφημη ψυχιατρική εξέταση που ίσως έπρεπε να υπάρχει, ή αν το θέλεις διαφορετικά, πού πήγαν τα ψυχοτεχνικά τεστ, τα έγκυρα ψυχοτεχνικά τεστ, τα οποία πρέπει να υπάρξουν για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά στις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Πρέπει να υπάρχουν παρόμοια και νομίζω ότι υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο κανόνας των εσωρούχων. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν πρέπει να ακουμπάει κανένας μέρος του σώματος το οποίο βρίσκεται μέσα από τα εσώρουχα. Και προφανώς, το τελευταίο είναι ότι απενοχοποιώ τη σεξουαλικότητα.
πρέπει να μιλάμε για τη σεξουαλικότητα. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα κορίτσι το οποίο στα ηλικία των 10 ετών θα μιλήσει ότι για παράδειγμα της αρέσει κάποιος φίλος και αυτό που θα εισπράξει από τον πατέρα του, από τη μητέρα του, είναι ότι είσαι πολύ μικρή για κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν θα εισπράξει ότι πρέπει να κλειδωθεί, δεν πρέπει να μιλάω για τη σεξουαλικότητα, δεν πρέπει να μιλάω για τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Σωστά. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δημιουργώ τις απαραίτητες συνθήκες, ούτως ώστε να υπάρξουν προβλήματα πιθανά και αργότερα. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο και τελευταίο πίνακα. Ο ρόλος του σχολείου. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τι απέγινε, ξέρεις, αυτή η περίφημη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Ξέρεις, η διαφορά από τη δική μου την εποχή. Πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Πολλά χρόνια πίσω. Με άλλες χώρες. Ξέρεις, από τη δική μου εποχή ουσιαστικά υπάρχει καμία διαφορά. Εκεί που μιλούσαμε απλά και μόνο ή αν το θέλεις. Ακουμπούσαμε το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι εκεί που μιλούσαμε για το αναπαραγωγικό σύστημα παλιότερα, αλλά και τόσα χρόνια αργότερα, ακόμα και σήμερα, για το αναπαραγωγικό σύστημα μιλούν τα παιδιά. Δεν μιλούμε καθόλου για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν μιλούμε για πρόληψη, δεν μιλούμε για αντισύλληψη, που πρέπει να μιλούμε, ειδικά σε ηλικίες οι οποίες είναι κρίσιμες. Προφανώς παρατήρηση της συμπεριφοράς. Ξέρεις, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τη συμπεριφορά, σημάδια, ακόμα και από ζωγραφίες των παιδιών που μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, πολύτιμα συμπεράσματα. Ούτως ώστε να μπορέσει να προλάβει πιθανά την πιθανή κακοποίηση, την παιδική κακοποίηση, να παρατηρήσει συμπεριφορές παιδικής κακοποίησης. Επικοινωνία με γονείς. Το σχολείο πρέπει να έχει επικοινωνία με γονείς, έχει επικοινωνία με γονείς και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να γνωρίζει το ποιοι είναι οι γονείς των παιδιών. Προγράμματα πρόληψης. Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα πρόληψης, μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης, τα οποία με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιούν τα παιδιά απέναντι σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης και θα σου έλεγα αυτά τα προγράμματα πρόληψης να διασυνδέονται η μία σχολική βαθμή με την άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάει ένα πρόγραμμα πρόληψης στην 5η Δημοτικού ή στην 6η Δημοτικού, που είναι μια κρίσιμη ηλικία, και να σταματάει στην 1η Γυμνασίου ξαφνικά. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια από τη μία σχολική βαθμίδα στην άλλη. Και προφανώς το τελευταίο, η γνώση για σωστή διαχείριση που πρέπει να υπάρχει, δεδομένου ότι πολλές φορές και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γνωρίζουν, καταλαβαίνουν και ίσως φοβούνται ή δεν ξέρουν το πού πρέπει να αποτανθούν. Μάλιστα. Άρα η γνώση θα μας βοηθήσει στη σωστή διαχείριση. Ένα θέμα που πρέπει να το πιάνουμε συχνά πυκνά, μακάρι η αφορμή να μην μας δίνεται μέσα από την επικαιρότητα και μέσα από θέματα τα οποία μας συγκλονίζουν και μας σοκάρουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ.